καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης. Καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών και τη δίψα τους για την νίκη. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Πάμε λοιπόν με τη σέντρα. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Σέντρα με καλές πριν. Θα βρει με τη μία. Το βάλανε. Με τέτοιο δυναμικό ξεκίνημα πάμε για ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι μάλλον. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται εννοείται. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Την έκοψε. Αυλονίτης. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Κάνει μια σιρτή σε Πενταλφού. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σούταρε. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο το κίπερ, αλλά μπράβο του. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Είναι
καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε, θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Ψάχνει για κάποιον δικό και με το κεφάλι πάει για γκολ. Ωραία απόκρουση. Κατέβασε τα ρολά εδώ. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Δεν έχει άλλη επιλογή τώρα. Πρέπει να κρατήσει μπάλα. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Απίστευτο γκολ. Τι τελείωμα κι αυτό. Έβαλε μέσα όλη την απαράμιλη κλάση του και την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Απίστευτο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να φας γκολ στις καθυστερήσεις. Σκόβει τα πόδια. Όσο και καλός να είναι αυτός που σκοράρει, το γκολ από στημένη φάση καταλογίζεται πάντα στην άμυνα. Εκτέλεσε τη στημένη φάση με μεγάλη ακρίβεια, όπως ακριβώς το ήθελε. Κατέβασαν. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Νομίζω είναι ένα εύθραυστο προβάδισμα. Με βάση και την εικόνα του πρώτου 45 λεπτού, θα έλεγα δεν έχουν εξασφαλίσει τίποτα ακόμα. Μπορεί να έχουμε ανατροπές στο σκορ, γι' αυτό πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Μόνο ένα γκολ διαφορά. 2-1 είναι το σκορ. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Ματέους. Τελικά του κάνει το φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Και το πάει για μέσα. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πετάνε κεφαλιά. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Να και το τάκλιν εδώ. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο, αλλά εντός των ορίων του τεχνικού θα λέγαμε. Να και το σούτ. Στα δίχτυα η μπάλα. Τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα για αυτούς. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση.
Η διαφορά στα 2 γκολ τώρα. Ναι, και νομίζω ότι το δικαιούνται. Είναι πολύ σωστή μέχρι τώρα και αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, το 2 γκολ, μπορεί να τους οθήσει και ακόμα παραπέρα. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Κάνει μία σέντρα. Έτοιμος ο σουτάρι. Στα 3 γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ, όσο και ο συμπαίκτης που του έβγαλε την ασίστ. Όχι και άσχημα για τον ίδιο, φτάνει τα 2 γκολ στον αγώνα. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι τώρα προηγούνται με 3 γκολ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Είναι ακόμα έξω από την περιοχή. Αυλονίτης επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Με καλές προϋποθέσεις. Φανταστική απόκρουση. Κρατά αλόβητη την εστία του. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής... Θα σουτάρει με τη μία! Μπάλα στον Σνάιντερλεν. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Για ασφάλεια θα διώξουν. Στέλνει μακριά την μπάλα. Ο διαιτητής στηρίζει. Είδαμε όλη την γάμα του επιθετικού του παιχνιδιού εδώ. Διαπερνούσαν την άμυνα όποτε ήθελαν. Τι να πεις, δεν υπάρχει κανένα.